Την γενναία απόφαση να δωρήσουν τα όργανα της 14χρονης κόρης τους πήραν οι γονείς της Χριστίνας που έπεσε θύμα τροχαίου στην Πάτρα. Ο Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, 21 μέρες έδινε μια άνηση η μάχη η 14χρονη Χριστίνα στην μονάδα αττικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας έπειτα από το τροχαίο που είχε με δίκυκλο στις 8 Ιουλίου όπου οδηγούσε ένας 16χρονος φίλος της. Από τότε η 14χρονη βρισκόταν σε θεραπευτικό κόμμα στη μονάδα αττικής θεραπείας μέχρι και χτες τα ξημερώματα όπου σταμάτησε να χτυπά πλέον η καρδιά της και έτσι οι γονείς της πήραν την γενναία απόφαση να δωρήσουν τα όργανά της. Μάλιστα η διαδικασία η οποία έγινε τις βραδινές ώρες με ειδικούς από το εξωτερικό, λήφθησαν το ΥΠΑΡ, η νεφρή και οι κερατοειδείς, οι οποίοι δόθηκαν σε ασθενείς που τα έχουν ανάγκη, ενώ δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να πάρουν και τους πνεύμονες του κοριτσιού. Η είδηση του θανάτου της πάντως έχει προκαλέσει κύμα θλίψης και οδύνης στην Πάτρα και μάλιστα συγκινητική ήταν και η ανάρτηση των συμμαθητών και των καθηγητών της από το 15ο Γυμνάσιο της Πάτρας, όπου αφού αναφέρθηκαν με συγκινητικά λόγια στην Χριστίνα, έδωσαν και μία δέσμευση, λέγοντας ότι στη μνήμη της δεσμευόμαστε ότι ως σχολική κοινότητα θα δραστηριοποιηθούμε με κάθε τρόπο για να μην χαθούν άλλα παιδιά στους δρόμους της χώρας μας. Καλό ταξίδι, Χριστίνα. Το τελευταίο αντίο στην 14χρονη θα το πούν συγγενείς και φίλοι αύριο το απόγευμα και η παράκληση της οικογένειας είναι να είναι όλοι ντυμένοι στα λευκά.